Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ και ξεκινάμε το δελτίο μας με την είδηση που κάνει τις τελευταίες ώρες τον κύκλο στα δημοσιογραφικά γραφεία και όχι μόνο και στα δελτία ειδήσεων. Μιλάμε για τη δημοσίευση πράξης νομοθετικού περιεχομένου, βάσει της οποίας δίνεται η δυνατότητα σε υπουργούς να προβαίνουν στην αναδιάρθρωση και το κλείσιμο των φορέων που υπάγονται σε αυτούς. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης που εκδόθηκε την 3η 11 Ιουνίου, αποφασίστηκε και επιβλήθηκε το κλείσιμο της ΕΡΤ ΑΕ και η απόλυση όλων των περισσότερων από 2.500 εργαζομένων. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Από τις 11 το βράδυ της 3ης, δημιουργίες ΜΑΤ και άλλες αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στους πομπούς ραδιοφώνου και τηλεόρασης της ΕΡΤ και σταδιακά διέκοψαν το σήμα σε όλη την Ελλάδα. Μπράβο, άξι, άξι! Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ συνέχισαν να εκπέμπουν συνεχή ροή εκτάκτου προγράμματος τόσο από τα κεντρικά της Λεωφόρου Μεσογείων όσο και από την ΕΤ3 και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Εγώ την Τρίτη ήρθα για δουλειά. Είχα διάφορα πράγματα να κάνω και δεν είχα μάθει ακριβώς τι έχει συμβεί. Είχα έτοιμη την εκπομπή μου κανονικά και μαθαίνουμε τα γνωστά, τα καθέκαστα. Όπου από το μεσημέρι της Τρίτης μπαίνουμε στην διαδικασία να βγάλουμε πρόγραμμα και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση μόνοι μας. Μέχρι τις 10.30 το βράδυ περίπου έβγαινε κανονικά, από εκεί και πέρα άρχισε ο κλειστοπόλεμος. Έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί. Δηλαδή ξαφνικά κυνηγάμε από πού θα βρούμε το σήμα της τηλεόρασης της ΕΡΤ, από πού βγαίνει το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Με ρωτάνε φίλοι, με ρωτάνε γνωστοί, από πού μπορούν να μας ακούσουν και λέω διάφορα site, αλλά άλλο και ισχύουν, άλλο και δεν ισχύουν. Εγώ έλειπα, ήμουν εκτός Αθηνών και ήρθα και συνειδητοποίησα την κατάσταση το απόγευμα. Το πρώτο συνέστημα μπορώ να πω ότι ήταν τρομερός θυμός. Μετά το θυμό επικράτησε φόβος. Δεν φοβάμαι να το πω αυτό, αλλά από εκεί και πέρα ο θυμός πυροδότησε μία τρομερή αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέρφων μας. Έλα, Ριανάκη. Και αρχίσαμε να κινητοποιούμαστε για να έχουμε αυτό που γίνεται σήμερα. Και πιστεύω ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων έφερε αυτό το αποτέλεσμα και πραγματικά ο φόβος διαδέχτηκε τη χαρά όταν είδαμε ότι όλος αυτός ο κόσμος συμπαραστέκεται σε εμάς. Δηλαδή αυτό το κύμα αλληλεγγύης για την ΕΡΤ, που σίγουρα δεν είναι μόνο για την ΕΡΤ, εμάς μας τόνωσε και μας έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε. Το πρόγραμμα των εργαζομένων αναμεταδίδεται στις τηλεοράσεις μέσω της συχνότητας του 902 και στο διαδίκτυο από stream που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση Μεταδόσεων, EBU, σε πάρα πολλά site και blog. Από την πρώτη στιγμή, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στα κατατόπους κτίρια της ΕΡΤ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και άλλες πόλεις. Στη Λεωφόρο Μεσογείων, η παρουσία του κόσμου που αντιτίθεται στο κλείσιμο της ΕΡΤ είναι συνεχής από την πρώτη ημέρα έως σήμερα, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν επιχείρηση των ΜΑΤ που θα εκενώσει το κτίριο. Το πρώτο μου συνέστημα είναι ότι κάποιο λάθος έχει γίνει, μάλλον δεν το έχουν καταλάβει σωστά. Το δεύτερο συνέστημα απίστευτο και το τρίτο συνέστημα ότι αν αυτό συμβεί, τότε μπορούν να συμβούν τα πάντα. ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ κήρυξαν 24-ωρη πανελλαδική απεργία για τις 13 Ιουνίου με κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Η ΕΣΥΕΑ χαρακτήρισε πραξικοπηματική την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει την ΕΡΤ και κήρυξε επαναλαμβανόμενες 24-ωρες απεργίες για τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξεκινώντας από τις 6 το πρωί της Τετάρτης, 12 Ιουνίου, που συνεχίζονται ως σήμερα.